Local TV, τοπικά επίκαιρα και επειδή το Local TV πάει παντού και πάει σε πάρα πολλούς δήμους, έτσι φέτος για την 25η Μαρτίου αποφασίσαμε να πάμε να παρακολουθήσουμε την παρέλαση των μαθητών το Δήμο Αθηναίων. Δυστυχώς, και ξεκινάω έτσι αρνητικά, ήταν μία από τις χειρότερα οργανωμένες παρελάσεις που έχουμε δει από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Έχουμε βρεθεί σε πάρα πολλούς Δήμους για τις παρελάσεις των σχολείων μαθητών 25 Μαρτίου και όχι μόνο, και έχουμε απολαύσει τα παιδιά, την οργάνωση και το εθνικό, την εθνική έπαση που έχουμε όλοι μας αυτή την ημέρα. Στο Δήμο Αθηναίων δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν τα ίδια. Παρόλο που η προσπάθεια για την οργάνωση ξεπέρασε τα όρια με πολλούς ελέγχους, αστυνομικές δυνάμεις δεξιά-αριστερά, να μην αφήνουν τους γονείς να απολαύσουν την παρέλαση των μαθητών, που από, θα το δείτε κι εσείς, δεν ήταν και όλα τα σχολεία. Και φυσικά δεν μπόρεσαν οι περισσότεροι γονείς να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους να παρελάβουν. Παρόλο που ο υπουργός εφέρνει στη συνέντευξή του ότι ήταν μια θαυμάσια παρέλαση, γιατί τα παιδιά ήταν πολύ καλή, τα παιδιά ήταν καλά, αλλά η οργάνωση ήταν κάκιστη. Αυτό που θέλουμε να πούμε και να κλείσουμε είναι ότι ούτε τους δημοσιογράφους πρόσεξε ο Δήμος Αθηναίων, δεν τους έβαλε έγκαιρα στη σωστή θέση για να μπορέσουν να καταγράψουν τουλάχιστον σωστά την παρέλαση των μαθητών. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη παρέλαση μαθητών στο Δήμο Αθηναίων τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ας πάρουν πληροφορίες από τους Δήμους της Κυφισιάς, του Μαρουθιού, της Γλυπάδας, της Βούλας και όχι μόνο του Δήμου Ήλιο, για να δουν πώς γίνονται παρελάσεις. Και του χρόνου λοιπόν. We'll be right back.
Thank you.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, εκ μέρους των ανεξάρτητων Ελλήνων. Γιορτάζουμε σήμερα την 192η απελευθέρωση της χώρας μας. Δυστυχώς η χώρα μας είναι ακόμη σε κατοχή. Γερμανική κατοχή, προσυγκρουμένη από την χουντική τρικομματική κυβέρνηση των Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι σήμερα είδαμε περισσότερους αστυνομικούς παρά πολίτες? Συγγνώμη, ναι. Και γι' αυτό το λόγο με τη χουντική κυβέρνηση δεν αφήσανε τους γονείς να καμαρώσουν τους μαθητές τα παιδιά τους. Και είδαμε γύρω στις 3.000 αστυνομικούς σε αυτό το κομμάτι της Αμπαλίας. Το όνομά σας? Δήμης Αργυρόπουλος. Πολιτευτής. Υπουργέ, πώς νιώθετε που σήμερα τα παιδιά παρέλασαν ενώπιον σας, ενώπιον των αστυνομικών δυνάμεων και όχι ενώπιον των γονέων τους? Θα σας έλεγα ότι 25 Μαρτίου έχει ένα συμβολικό και διαχρονικό μήνυμα. Εκφράζει τον αγώνα του ελληνικού λαού για ανεξαρτησία. Εκφράζει τον αγώνα του ελληνικού λαού για ελευθερία και αυτή τη στιγμή μεταφράζεται σαν ένα μήνυμα ενότητας προς όλους τους Έλληνες, διότι η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι και το φρόνημα, το αγωνιστικό φρόνημα, αλλά και ενότητα. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Σχετικά με το ερώτημα της αδέλφης. Νομίζω ότι οι γονείς ήταν μαζί με τα παιδιά τους, τα παιδιά παρήλασαν και η παρέλαση ήταν εξαιρετική. Χρόνια πολλά.